Γεια σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Το κίνημα της πετσέτας έχει κινητοποιήσει πολίτες σε όλη την Ελλάδα. Έφτασε και στη Χαλκιδική, όπου και σήμερα πραγματοποιούνται συγκεντρώσεις. Οι πολίτες ζητούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στον Αιγιαλό και αυστηρότερους ελέγχους στις επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται τις παραλίες. Η Ραλλιώ Λεπίδου παρακολουθεί και καταγράφει τις εξελίξεις. Είσαι στην εκεί τη Χαλκιδικής, Ραλλιώ, τι συμβαίνει εκεί? Έτσι ακριβώς, Ράνια, σήμερα ήταν η δεύτερη μεγάλη συγκέντρωση διαμαρτυρίας των μελών της κίνησης για ελεύθερη διέλευση της παραλίας της Χαλκιδικής. Πάνω από 70 άτομα έξω από το γραφείο του Δημάρχου Σιθωνία συγκεντρώθηκαν για να διαμαρτυρηθούν και να ζητήσουν επιτέλους να απομακρυνθούν οι ξαπλώστρες και οι ομπρέλες που τις έχουν καταλήψει οι διοκτήτες των beach bar. Δεν υπάρχουν παραλίες, όπως λέγαν χαρακτηριστικά, γιατί ακριβώς έχει γίνει κατάληψη. Ο Δήμαρχος αναγκάστηκε να κατεβεί κάτω, είχε μια ολιγόλυπη συνομιλία μαζί τους. Υποστήριξε πως δεν υπάρχει κάποια εποπτική αρχή από το Δήμο για να βοηθήσει την κατάσταση. Ωστόσο, θα είναι δίπλα, θα κάνει και αυτό τις δικές του αυτοψίες. Το λόγο έχουν οι εκτιματικές αρχές και ο εισαγγελέας. Αλλά σίγουρα αυτή την περίοδο είναι μια περίοδος που πρέπει να δουλέψουν και οι ιδιοκτήτες, όχι όμως εις βάρος των κατοίκων. Και αν χθες κάνανε πορεία τουλάχιστον 500 μετά στην παραλία φωνάζοντα συνθήματα, σήμερα περιορίστηκαν έξω από το Δημαρχείο, όμως ετοιμάζονται το επόμενο Σάββατο να πάνε στον Άγιο Νικόλαο και πολύ πιθανό είναι, Ράνια, αυτή την εβδομάδα να βρεθούν και έξω από την εισαγγελία πολύ γύρω. Το θέμα είναι ότι το κίνημα αυτό της ελεύθερης διέλευσης στις παραλίες της Χαλκιδικής ξεκίνησε την Πέμπτη και σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ξεπερνάνε τα 8.000 μέλη. Και μιλάμε όχι μόνο για κατοίκους της Χαλκιδικής, αλλά και από διάφορα μέρη της Βόρειας Ελλάδας, Ράνια. Ραλλιώ, ευχαριστώ πολύ. Ιδιαίτερα αυξημένη είναι και σήμερα η κίνηση σε λιμάνια, διόδια και κτέλ. Ούτε καρφίτσα δεν πέφτει στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση των αδειούχων του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν από τα λιμάνια με πληρότητα που ξεπερνά το 90% και σε πολλές περιπτώσεις φτάνει ακόμα και το 100%. Χθες από τον Πειραιά προγραμματίστηκαν 68 δρομολόγια, 23 από αυτά προς τα νησιά του Αιγαίου, τις Κυκλάδες και την Κρήτη και 45 προς τον Αργοσαρονικό. Ενισχύεται από αύριο το Μελτέμι στα Απελάγη. Οι άνεμοι θα πνέουν από 5 έως 6 και κατά τόπους 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία πέφτει αισθητά και επανέρχεται σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Ο Θοδωρής Κολυδάς θα μας δώσει τη συνολική εικόνα για τον καιρό. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα σε όλους. Πράγματι, ένα τυπικά καλοκαιρινό, θα έλεγα, πενθήμερο περιμένουμε τις επόμενες ημέρες σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια, πολύ περιορισμένη αστάθεια μόνο στα ορεινά της Επίρου την Τετάρτη και την Πέμπτη και σε γενικές γραμμές το Μελτέμι, παρότι τοπικά θα φτάνει και τα 7 μποφόρ στο κεντρικό, το νότιο Αιγαίο και το Ικάριο, δεν θα δημιουργήσει προβλήματα για αυτούς που θα ταξιδέψουν για τα νησιά. Όλοι ξέρουμε ότι τις μεγαλύτερες εντάσεις του Μελτεμίου τις περιμένουμε μόνο τις μεσημεριανές ώρες, ενώ το απόγευμα πέφτει κατά 1 με 2 μποφόρ. Σε γενικές γραμμές θα κρατήσει περίπου αυτός ο καιρός μέχρι το τέλος της εβδομάδας, Ράνια. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 53χρονος που κατηγορείται για τον άγριο ξυλοδαρμό της αστυνομικού συζύγου του. Στην απολογία του στον ανακριτή φέρεται να δήλωσε μετανιωμένος για την πράξη του. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση αυτή. Με σύμφωνη γνώμη, λοιπόν, Ράνια, κυρίες και κύριοι, του ανακριτή και του εισαγγελέα, οδηγήθηκε στις φυλακές της Λάρισσας ο 53χρονος που σόκαρε το Πανελλήνιο, καθώς σύμφωνα με την αστυνομία γρονθόκοπησε άσχημα την ενδιαστάση σύζυγό του το βράδυ της περασμένης Πέμπτης. Όπως ανέφερες και εσύ, μετανιωμένος πέρασε το κατόφλι του ανακριτή, όπου σύμφωνα με πληροφορίες ανέφερε μεταξύ άλλων: θόλωσα από θυμό, δεν ήθελα να τη σκοτώσω. Είμαι απαράδεκτος για όσα έκανα και δεν μπορώ να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, όμως δεν ήθελα να τη σκοτώσω. Δεν μπορούσα να αντιληφθώ τον πόνο και τη ζημιά που προκαλώ. Το αντιλήφθηκα μετά τις 3 μέρες που βρίσκομαι στα κρατητήρια. Θόλωσα από τον θυμό. Να αναφέρουμε ότι ο Αλέξης Κούγιας, Ράνια, κυρίες και κύριοι, με ανακοίνωσή του δήλωσε ότι αναλαμβάνει την υπεράσπιση του 53χρονου, όπου σε δελτίο τύπου που ανέφερε καταγγέλει μεροληπτική στάση των συναδέλφων της αστυνομικού κατά την προανακριτική διαδικασία και υποστήριξε ότι ο κατηγορούμενος ήταν ένας τέλειος πατέρας και σύζυγος. Την ίδια στιγμή η 43χρονη νοσηλεύεται σε άσχημη κατάσταση με τραύματα σε όλο της το σώμα στο νοσοκομείο της Λάρισσας. Ευχαριστώ πολύ, Κατερίνα. Στην Κύπρο τώρα συνεχίζεται το θρίλερ με το θάνατο του 40χρονου Έλληνα που βρέθηκε νεκρός στον ακάλυπτο της πολυκατοικίας του. Έπεσε από τον τρίτο όροφο. Ο 38χρονος Ιρανός συγκατοικός του έχει συλληφθεί για το φόνο και οι έρευνες από τις αρχές συνεχίζονται. Το απόγευμα της Κυριακής ο άντρας είχε φύγει από το διαμέρισμα με τη σύντροφό του. Ωστόσο εκείνη κάτι είχε ξεχάσει να πάρει. Ο 40χρονος ανέβηκε πάλι στο διαμέρισμα, αλλά δεν είχε μαζί του κλειδιά. Χτύπησε την πόρτα για να του ανοίξει ο συγκάτοικός του. Όπως κατέθεσαν ένοικοι της πολυκατοικίας, άκουσαν φωνές και στη συνέχεια έναν ήχο από το ισόγειο. Ο 40χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος στον ακάλυπτο χώρο, με τα στοιχεία να δείχνουν ότι έπεσε από τον μπαλκόνι του τρίτου ορόφου. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση μπορείτε να επισκεφτείτε το star.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Shopping Star. Θα είμαστε ξανά μαζί στις 8 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.